Αλλά όλα αυτά, αγαπητοί μου, και να τελειώσω με αυτό το ζήτημα και αυτό το δεύτερο μέρος της ομιλίας. Όλα αυτά είναι μέσα στην προσπάθεια που γίνεται και που καταλαβαίνουμε και το διαισθανόμεθα οι Έλληνες, ότι υπάρχουν εχθροί μας οι οποίοι μας υποβλέπουν. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, η θεωρία των όντων, των κακών όντων, των επιβλαβών όντων και των αγαθών, των του Θεού, και που γίνεται ένας πόλεμος μεταξύ του καλού και του κακού. Εμείς δεν αμφισβητούμε κανενός την εδαφική ακεραιότητα κράτους, δεν έχουμε διάθεση να πάμε να πολεμήσουμε εναντίον κανενός. Θέλαμε μέσα στην πατρίδα μας, στα όρια μας, να ζήσουμε όπως ήμεθα. Γιατί μας αμφισβητείτε? Να σας πω κάτι. Αυτός ο υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας, ο Δαβούτογλου ή Δαβίτογλου, Δαβούτογλου, έχει γράψει ένα βιβλίο. Εάν το διαβάσετε, θα ανατριχιάσετε. Εγώ θα σας πω τρία πράγματα τι λέει. Είναι αδιανόητον να βρίσκεται στην κυριαρχία της Ελλάδος το Αιγαίο και να μην το έχει η Τουρκία. Για μας αυτό είναι τελειωμένο, λέει. Δεύτερον, είναι αδιανόητον για μας τους Τούρκους δηλαδή να υπάρχουν στην Κύπρο Έλληνες. Οι Έλληνες Κύπροι πρέπει να φύγουν όλοι από την Κύπρο. Ο Υπουργός Εξωτερικών γράφει. Και αν στην Κύπρο δεν υπήρχαν Τούρκοι, εμείς έπρεπε να βρούμε Τούρκο πολίτη, να τον βάλουμε μέσα στην Κύπρο για να πούμε ότι έχουμε δικαιώματα επαυτής. Τέταρτον, είπε, η Θράκη είναι γεωγραφικός χώρος που ανήκει στην Τουρκία και έρχεται και συμπληρώνει άλλος δικός τους, αρμόδιος, ότι η Τουρκία τώρα είναι η ώρα να μπορέσει να αναλάβει, μέσα στο χώρο της Βαλκανικής την ηγεμονία που είχε κατά τον 18ο-19ο αιώνα, που δεν υπήρχαν τα κράτη μας, ούτε η Ελλάδα, ούτε η Βουλγαρία, ούτε η Ρουμανία, ούτε κανένα, ούτε η Σερβία. Όλα ήσαν τουρκοκρατούμενα. Αυτή είναι η βλέψη. Και ποιοι θα μας προασπίσουν? Εμείς θα υπερασπίσουμε τον εαυτό μας. Ορθόδοξοι στη Βαλκανική είναι οι Έλληνες, οι Ρουμάνοι, οι Σέρβοι και οι Βούλγαροι. Παντού αλλού υπάρχουν άλλες νησίδες, στις οποίες αποβλέπουν οι Τούρκοι. Θα κάνουμε νησίδες, λέει, οι οποίες θα είναι διάσπαρτες όλη τη Βαλκανική και όπου παντού, για να δηλώσουμε την παρουσία μας. Και εμάς ποιος μας υποστηρίζει? Η Αμερική, διαβάζω, ήλπιζε ότι το 1988 με την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού στη Ρωσία, ότι η Ρωσία θα κατέρεε, αλλά η Ρωσία δεν υπήρχε περίπτωση να καταρρεύσει, και με μια ηγεσία που έχει και τώρα έφτασε πολύ υψηλά. Και αν χάθηκε ο αγωγός της Βουλγαρίας, της Ρωσίας και της Ελλάδος με αιτία τάχα ότι δεν ήθελε η Βουλγαρία, καταλαβαίνετε ποιος δεν ήθελε. Για να μην υπάρξει ρωσικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα και για το Αιγαίο. Αυτά πρέπει να μας κάνουν να προσευχόμεθα σαν τον εκατόνταρχο της σημερινής ευαγγελικής διηγήσεως. Γιατί βεβαίως μπορεί ο Θεός να τα αποτρέψει, να μπορέσουν να φύγουν. Αλλά λένε πολλοί από αυτούς που δεν είναι φίλοι μας, δεν λέω τίποτα άλλο, πρέπει να τελειώνουμε με αυτούς τους μικρούς βαλκανικούς λαούς. Πρέπει να γίνει ένας αχταρμάς που λέμε, και να μπορεί να κυριαρχεί αυτός που θα είναι ισχυρότερος. Και ισχυρότερος στην περιοχή, λένε τώρα, τρίτος ηγέτης στη σειρά των ηγετών του κόσμου είναι ο Ερντογάν. Να τα διαβάζετε αυτά, εσείς οι άνδρες ιδίως, και πιστεύω ότι τα διαβάζετε. Διαβάζετε να δούμε, δεν τα λέμε εμείς, αυτά είναι γραμμένα. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται πάρα πολύ σκέψη, πάρα πολύ προσευχή, πάρα πολύ δύναμη, πάρα πολύ ο Θεός να φωτίζει όλους τους πολιτικούς μας, παρότι έχουν τις δοκιμασίες τους και φταίνε γι' αυτό, αλλά όμως δεν σημαίνει ότι έχουμε καταστραφεί, πρέπει να αναστηθούμε. Όπως αναστενόμαστε σαν μέσα από τη στάχτη με την Επανάσταση του 21, πρέπει τώρα με μια ειρηνική επανάσταση οι Έλληνες να μπορέσουν να αναστηθούν. Αλλιώς πώς θα κρατηθεί αυτή η χώρα? Με το 1,5-2 εκατομμύρια
των λαθρομεταναστών που είναι μέσα στη χώρα. Δεν γίνεται, αδελφοί. Ποιοι θα ψηφίσουν στις προφεσιακές εκλογές από τα, από τις 500-600 χιλιάδες τους μουσουλμάνους που είναι στο λεκανοπέδιο της Αττικής? Ποιους θα ψηφίσουν και πού θα πάνε να ψηφίσουν και τι θα γίνει με όσους είναι στην περιοχή της Θράκης μας, στο ωραίο αυτό το ανυπέρβλητο κομμάτι της ελληνικής γης που ήταν μέχρι την Κωνσταντινούπολη, αλλά μας δώσαν το μικρό κομμάτι από τη Θράκη. Το ένα το πήρε με ανατολική Ρωμιλία όνομα η Βουλγαρία και το άλλο το πήρε με την Ευρωπαϊκή Τουρκία και θεωρείται ευρωπαϊκή χώρα για αυτό το κομμάτι που είναι μέχρι τον ομό Εύρου. Πώς θα γίνουν όλα αυτά όταν κλεινόμαστε ο καθένας στο καβούκι του να υπερασπίσει τον εαυτό του, να κοιτάξει να μαζέψει χρήματα, να κοιτάξει πώς θα σωθεί από την κατάρρευση? Μα δεν σώζεται κανείς από την κατάρρευση. Και είπα για αυτά τα θέματα την παρελθούσα Κυριακή. Καταλήγω σε συνδυασμό του θαύματος του σημερινού, της πίστεως και της ταπεινώσεως του εκατοντάρχου μπροστά στον Χριστό. Δεύτερον, την ομολογία του Κυρίου ότι δεν βρήκα τέτοια πίστη στο Ισραήλ. Δηλαδή, μπορεί σε όλο τον κόσμο να μην υπάρχει πίστη, αλλά η πίστη των Ελλήνων πρέπει να μείνει και πρέπει να φέρει σαν αποτέλεσμα την θεραπεία που έγινε εδώ, που λέει κατά την δύναμή σου και κατά την πίστη σου και κατά την επιθυμία σου να γίνει τώρα, και η άθιο πέσα από τις ώρες εκείνη, να θεραπευθεί η Ελλάδα. Αλλά και οι άρχοντες μας, οι πολιτικοί, δεν μιλάει κανένας για το Θεό, κανένας. Πάνε στις εκκλησίες, κάνουν το σταυρό τους και καλά κάνουν και το δεχόμεθα. Αλλά δεν υπάρχει αυτό που λέμε ότι είναι το περιεχόμενο της ζωής μας, της υπαρξός μας των Ελλήνων. Εάν δεν είμαστε ορθόδοξοι όντως χριστιανοί, μαζί με τους Βουλγάρους, ναι, μαζί με τους Ρουμάνους, μαζί με τους Ρώσους, μαζί με όσους έχουμε ορθοδόξους όλο τον κόσμο, χωρίς να ξεχωρίζουμε από κανέναν, χωρίς να εκθρευόμεθα κανέναν, παρά μόνο να ζητούμε την ελευθερία μας και την προκοπή μας και την ειρήνη μας και τη διαμονή μας στον τόπο μας, το ιερό που είναι ποτισμένο με αίμα. Δεν έχουμε, Χριστέ μου, να σας ζητήσουμε τίποτε άλλο από αυτό. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να αγαπούμε όλη την Ελλάδα και όχι στην Αθήνα μερική να βρίζουν εμάς που μιλάμε για την Ελλάδα, όποιοι κι αν είμαστε, όπου κι αν είμαστε. Αυτοί είναι εθνικιστέ, αυτοί είναι σοβινιστέ. Δεν θέλω να απαντήσω με τον ίδιο τρόπο. Ας είμαστε ό,τι θέλουν αυτοί να λένε. Εμείς ποιοι είμαστε πράγματι? Είμαστε οι άνθρωποι της ειρήνης, της αγάπης, της συνεργασίας, της συγχωρητικότητος, αλλά και του αμοιβαίου σεβασμού. Όπως σε κάθε πρόσωπο, όπως λέμε, έτσι και στη φυσιογνωμία και το πρόσωπο ενός κράτους και ενός έθνους, όπως είναι το ελληνικό, όπως είναι το βουλγαρικό, όπως είναι και αυτό εδώ που προσπαθούμε το Σκοπιανό να μπορέσει να τελειώσει η ιστορία αυτή, όπως είναι και τα άλλα κράτη. Δεν μπορεί, αυτή είναι η παγκοσμιοποίηση που θέλουν να κάνουν. Σας το λέω για να τελειώνω. Αυτή είναι η παγκοσμιοποίηση. Να βασιλεύουν οι ισχυροί και οι άλλοι να χάσουν την υπόστασή τους και την γενναιότητα της ψυχής τους και τις αρχές τους μέσα σε ένα κόσμο που δεν θα γίνονται πόλεμοι, αλλά ο πόλεμος θα είναι η δυστυχία των ανθρώπων. Χωράει απορίες και επεξηγήσεις το τελευταίο μέρος της ομιλίας, αλλά δεν είναι του παρόντος. Ίσως σε άλλη φορά να πούμε περισσότερα. Τελειώνουμε με αυτό. Χριστός, άνθρωπος, αγάπη, πίστη, ειρήνη, υποταγή στο θέλημα του Θεού και προπάντων, καλή και ευλογημένη ζωή κοντά στον Χριστό και στην Εκκλησία. Αμήν.